λίγα λεπτά μετά την έναρξη της βροχόπτωσης το πρωί και η οδός Θανάσης Κουλά σε ένα μεγάλο μέρος της έχει πλημμυρίσει. Γίνανε έργα πριν από 3 μήνες, όλο το καλοκαίρι στην ουσία, μας είχαν κλείσει για 2-3 μήνες και περιμέναμε να γίνουν τα έργα για να μπορέσουμε να δουλέψουμε, εν πάση περιπτώσει. Αυτή τη στιγμή είναι χειρότερα από πέρυσι. Τα αυτοκίνητα που κινούνται εκτοξεύουν νερά, ενώ η προσπάθεια να διασχίσει πεζός το δρόμο είναι μάλλον αδύνατη. Αυτή τη στιγμή δείτε. Ο συγκεκριμένος δρόμος, μετά από 3 περίπου μήνες εργασιών, όπως εξηγούν οι κάτοικοι, παραδόθηκε φτιαγμένος πριν από 2 με 3 μήνες. Δυστυχώς όμως η αναμονή και οι ελπίδες τους ναυάγησαν στα νερά που τους έπνιξαν από τα πρωτοβρόχια κιόλας. Ένας καινούριος δρόμος, που υποτίθεται ότι φτιάχτηκε μετά από μελέτη, πλημμυρίζει νερά, δυσκολεύει την καθημερινότητα των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής, που όταν βρέχει ξέρουν πολύ καλά ότι οι πωλήσεις τους θα είναι μηδαμινές. Αυτή τη στιγμή έχουν κάνει ένα φρεάτιο εδώ, που κατεβαίνει, δεν μπορεί να πάρει τα νερά, είναι βουλωμένο ήδη. Έχουν βάλει μια σωλήνα η οποία είναι Φ30, τι να προλάβει να πάρει, βουλώνει συνέχεια. Όσες φορές έχει βρέξει, φέτος έχει έρθει η ΔΕΙΑΗ και μου λέει ότι είναι λάθος του εργολάβου. Εγώ πρέπει να απευθυνθώ στον εργολάβο και πολύ πιθανόν να δω αν μπορώ να κινηθώ νομικά, διότι την ημέρα που βρέχει, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ταμείο, είμαστε μηδέν. Μέχρι και τα φρεάτια του δρόμου έχουν τοποθετηθεί, όπως εξηγούν, με τέτοιο τρόπο που τα νερά λιμνάζουν από την αντίθετη πλευρά λόγω της κλίσης. Ένα έργο για το οποίο οι ίδιοι έλαβαν απάντηση ότι δεν έγινε σωστή εργασία από τον εργολάβο, κάτι που οι ίδιοι αρνούνται να δεχτούν ότι είναι δική τους υπόθεση και πως οι ίδιοι θα πρέπει να κινηθούν νομικά κατά του εργολάβου για ένα δημοτικό έργο. Δεν υπάρχει λογική, δηλαδή μας ρωτάνε πού θα βάλουν τα φρεάτια, ένα από τα αριστερά είναι η κλίση του δρόμου και αυτά θα βάλουν από τα δεξιά. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα γίνεται χαμός, δεν μπορούν να περάσουν ούτε άνθρωποι, ούτε τα αυτοκίνητα καλά-καλά, ούτε τα μηχανάκια. Δηλαδή είναι επικίνδυνο για τους ανθρώπους. Η οργή όπως και τα νερά ξεχυλίζουν στην περιοχή και η πρόθεσή τους δεν είναι άλλη από το να ζητήσουν και μάλιστα άμεσα την αποκατάσταση του προβλήματος, εξηγώντας ότι ένα έργο μια ανάσα από τη λεωφόρο Κνωσού, που είχε διαφημιστεί πολύ κατά την κατασκευή του, έφερε τελικά τόσα προβλήματα, με αποτέλεσμα οι ίδιοι να λένε ότι οι συνθήκες ήταν καλύτερα πριν εκτελεστούν οι εργασίες. Όλο το καλοκαίρι στην ουσία μας είχαν κλείσει για 2-3 μήνες και περιμέναμε να γίνουν τα έργα για να μπορέσουμε να δουλέψουμε, εν πάση περιπτώσει. Αυτή τη στιγμή είναι χειρότερα από πέρυσι. Περιμέναμε λοιπόν τα έργα για να δούμε μια καλύτερη μέρα εδώ πέρα και αυτά είναι χειρότερα. Και όσο πάει με τη βροχή, αν δείτε εδώ πέρα, ανοίγουν λακκούβες και τα προβλήματα γίνονται περισσότερα όσο περνάει ο καιρός.